Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright? Δεν σε ρωτήσω κάτι, ρε φοιτητικό. Ρώτα. Τι ήρθαμε εμείς να κάνουμε απόψε? Να μετρήσουμε τα κύματα. Γελάτε. Είναι τα κύματα, δεν μετρούνται, ρε φοιτητικό. Πριν από 5 χρόνια έλεγα ότι δεν πρόκειται να ξαναρωτευτώ ποτέ στη ζωή μου. Αλλά εντάξει. Όλοι οι άντρες το έχουμε πει αυτό. Και με την πρώτη ευκαιρία τη ξαναπατάμε. Γιατί, αν η γυναίκα είναι όμορφη και τσακπίνα, ποιος μπορεί να πει το όχι, ρε φοιτητικό? Ξέρεις τι μου έρχεται, να πάω την πιάσω το μαλλί. Μπράβο. Εγώ το έκανα μια φορά με τη δική μου εκεί απάνω. Από τότε, μπανάνα. Δεν πρέπει όμως. Δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει. Δεν είναι σωστό, τα ακούς? Εγώ ακούω, ρε φοιτητικό. Εσύ γιατί το ξαναλες? Γιατί μου κάνει καλό να τα ακούω. Καλά, αφεντικό, ε. Πρώτη μούρη. Τι έγινε? Σε όλα τα περιοδικά τη φάτσα σου έχουνε. Και γράφουνε μέσα. Καλά, πάμε τώρα να δουλέψουμε. Εντάξει, αφεντικό, θα δουλέψω. Αλλά εδώ μέσα γράφουνε για μένα όμως. Γράφουνε για σένα. Ε, γράφουνε. Ο Μάρκος Σεβαστός μπήκε στο κέντρο με ένα φίλο. Ε, ο φίλος είναι εγώ. Θα τη πάρει τηλέφωνο, να του πει το όνομά σου, το γράψουν. Θα το γράψουν όμως. Έλα, πάμε για δουλειά τώρα. Εντάξει, ρε, μας τώρα, αν ήμουν εγώ στη θέση σου τώρα, θα το χτύπατα εναριά. Θα το έπαιρνα σίγουρα. Τι θα έπαιρνες? Δεν ξέρω τι. Θα έβγαινα πρώτο. Τραγουδάω και ωραία. Καλά, εντάξει, φέρε ένα να δω. Αν θες ένα, ε. Ναι, από περιέργεια. Ε, ποιον θες όμως? Όποιον να είναι. Μισό λεπτό, γιατί άλλα είναι υπέρ και άλλα είναι κατά. Εγώ θα σου δώσω αυτό που είναι υπέρ να διαβάσεις. Γιατί? Γιατί δεν θέλω να στενοχωρηθείς κιόλας. Γιατί τα άλλα εδώ γράφουν ότι Μάρκος Σεβαστός έκατσε σαν κότα και έφαγε το καστούκι. Τα άλλα όμως γράφουν ότι φέρθηκε σαν gentleman και τα ρίχνουν όλα στην κυρία Λιάννα Δοξάκη. Τώρα, ρε αφεντικό, εδώ γράφουν όμως ότι αυτό είναι ένα μεγάλο καυγαδάκι ερωτικό. Έτσι είναι. Τίποτα πιο σοβαρό δεν έχουν να γράψουν, να ασχοληθούν. Μια φορά γίνεται ο άλλος πρώτη μούρη, ρε αφεντικό. Έλα, πάμε για δουλειά. Χάρης, λέγε, δεν δουλεύεις. Έχω ψηφίσει, μαστορα, πολύ δουλειά. Τι έπαθες? Δεν ξέρω εσύ που βρεις τόσο κουράγιο να δουλεύεις σήμερα. Α, το κατάλαβα. Περάσαμε μια χαρά χθες το βράδυ με την κυρία Λιάννα και... Εσύ που το ξέρεις ότι ήμουν με την Λιάννα? Γιατί σε άκουσα χθες το βράδυ όταν γύριζες, τραγούδαγες. Σαν βαρεμένο το μυαλό μου, κάτι τέτοιο έλεγες. Μπορεί να ήμουν με φίλους. Ας τα φτάρα εμάς τώρα. Αν ήσουν με φίλους θα ήμουν κι εγώ μαζί σου. Και είπα μέσα μου, τον αφεντικό το έχω πολύ καλά απόψε. Να σου πω κάτι. Ό,τι θες, ρε μας, πες. Τελικά τη Λιάννα την είχα παρεξηγήσει. Δεν το έλεγα εγώ. Είναι καλό κορίτσι, κυρία Λιάννα. Εσύ τίποτα. Βούρλο την ανέβασες, βούρλο την κατέβασες. Δεν θέλω να τα σκέφτομαι αυτά, τώρα δεν γουστάρω. Εντάξει, θες μια τσίγκλα της είπες. Σταμάτα, μωρέ. Εντάξει. Όλα εντάξει. Η δουλειά έγινε. Ποια δουλειά? Ε, το σεξ, ρε μαστορα, τι μιλάω. Το λες έτσι, μωρέ, έτσι μιλάτε στην Αλβανία, η δουλειά έγινε. Εδώ το έμαθα, ρε μαστορα, εδώ. Και ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί το λες αυτό? Ωραία. Όλα εντάξει, μια χαρά. Αλλά δεν κολλάει και εκεί το πράγμα, δεν έχουμε τίποτα. Θα κολλήσει. Το κατάλαβες, α? Ναι, το κατάλαβα. Ε, φαίνονται αυτά τα πράγματα, πώς. Άντε, δεν κάνεις καμιά δουλειά τώρα. Α, δεν θες να μου πεις τίποτα άλλο, α? Πάλι αλουφάριστας, ρε. Όχι, ρε μάστορα, επειδή έχω μια εμπειρία με τις γυναίκες, λέω να μου πεις κάτι παραπάνω. Αυτό. Λοιπόν, εντάξει, επειδή έχεις μεγάλη εμπειρία με τις γυναίκες, ναι. Θα πάρεις την τσάπα τώρα αυτή εδώ, ναι. Και θα τρέξεις μέχρι εκεί πάνω στο βουνό, το σκάψει όλο. Άντε, έμπειρε, άντε. Σταμάτω, ρε μάστορα, το δεύτερο μπουκάλι είναι που πίνουμε. Δεν με παρατάς, μωρέ. Όλα παράταμε και παράταμε. Εντάξει, δεν είναι και το στεφάνι σου. Αυτό θα έλειπε. Ε, τότε τι σε πειράζει να την έχεις μισακά με τον οπλιστή? Τι λες, ρε, πιες κάτω και μη μιλάς. Όχι, το έχω σκεφτεί. Λέω κι εγώ μέσα μου, τι τον πειράζει το μάστορα και τι τον πειράζει. Εκτός κι αν... Εκτός κι αν τι? Αν την αγαπάς. Τι λες, ρε, για ηλίθιο, με έχεις αγαπάω εγώ αυτή τη γυναίκα? Την κατάλαβα εγώ από την πρώτη στιγμή ότι είναι βούρλο και γλάστρα. Αγαπήσω εγώ αυτή τη γυναίκα? Δεν ξέρει καμία φορά, ρε μάστρο. Σε αυτά τα πράγματα δεν ξέρει τίποτα. Ξέρει από την αρχή, καταλαβαίνει. Αλλά έκανα βλακεία που πήγα μαζί τη. Αυτή ήρθε μαζί μου μόνο και μόνο από καπρίτσιο. Ελπά τη διώξω από την αρχή. Σταμάτα, ρε μάστρο, μην πίνει πια. Μα δεν θε άλλο, μην πιέζε, σταμάτα. Παρά δεν πάει, ρε μάστρο, αφού πίνει εσύ, να μην πιω κι εγώ. Ε, γιατί πρέπει να πει κι εσύ? Ε, για παρέα. Μόνο σου θα σε αφήσω να πίνει. Πόρε το κεφάλι μου.
Εμένα δεν με έχει πιάσει καθόλου ακόμα. Πεθάνουν οι γυναίκες. Όχι να πεθάνουν οι ρεμάς. Όχι, μετά τι κάνουμε εμείς. Τι βλέπουνε τα μάτια μου. Ο γιος μου να χορεύει.